Ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Χαράλαμπος Αθανασίου μίλησε για την ασφάλεια των δικαστηρίων σε όλη τη χώρα, την επιτάχυνση των υποθέσεων στις δικαστικές αίθουσες, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με την κόντρα που φημολογείται πως υπάρχει ανάμεσα στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Δικαιοσύνης. Ο κ. Αθανασίου τονίζει ότι δεν υπάρχει καμία κόντρα και πως υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία, ενώ τόνισε πως η ποιότητα της δικαιοσύνης είναι σε υψηλό επίπεδο. Σε είπα και στην ομιλία μου, με τον πρόεδρο ξεκινήσαμε μαζί το διπορικό μας στη δικαιοσύνη το 1975 ως νεαρή πάρεδρη. Μετά τον κέρδισε το ελεκτικό συνέδριο. Εγώ συνέχισα στην πολιτική και ποινική δικαιοσύνη. Δεν πάψαμε ποτέ όμως να έχουμε μια στενή συνεργασία και να ενδιαφερόμαστε από κοινού για τα προβλήματα της δικαιοσύνης στη χώρα μας, όχι μόνο όσον αφορά την ταχύτητα αλλά και την ποιότητά της. Και μέχρι τώρα διατηρούμε έναν δεσμό, όχι μόνο φιλικό, αλλά και θα έλεγα λειτουργικό για την προώθηση των όλων των προβλημάτων, την επίλυση των προβλημάτων της δικαιοσύνης, την επιτάχυνση της δικαιοσύνης, αλλά και σε θεσμικά ζητήματα τα οποία οδηγούν προς την εξυγίανση του πολιτικού βίου. Κύριε Υπουργέ, ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια των δικαστηρίων της χώρας. Ναι. Ήδη πήραμε τα πρώτα μέτρα και με εντολή του Πρωθυπουργού από την κινητικότητα θα έρθει ένας ικανός αριθμός, περίπου 500 εργαζόμενοι σε άλλες υπηρεσίες που θα διατεθούν για την ασφάλεια των δικαστηρίων. Σε ό,τι έχει να κάνει, αν θέλετε Υπουργέ, με τη δικαιοσύνη και τις αποφάσεις που αργούν. Έχουμε κάνει πράγματι, έχω πει πολλές φορές, ότι η δικαιοσύνη από απόψεως ταχύτητας απονομής της υπολειτουργεί. Αλλά η ποιότητά της είναι σε υψηλό επίπεδο και αυτό δεν το λέω εγώ, είναι κάτι που αναγνωρίζεται από το ευρωπαϊκό δικαστικό κεκτημένο, από τον νομικό κόσμο. Απόδειξη ότι ενώ έχουμε καταδίκες για την καθυστέρηση απονομής δικαιοσύνης, δεν έχουμε καταδίκες για την ποιότητα της δικαιοσύνης αλλά και για την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Προς αυτή λοιπόν την κατεύθυνση επιτάχυνσης έχουμε κάνει σημαντικά βήματα στις υποθέσεις για ταχεία εκδίκαση και ενώ ασφαλιστικά μέτρα και υποθέσεις στο εθνικό σύστημα της χώρας που απασχολούν την κοινωνία. Και με τους κώδικες που ετοιμάζουμε, ήδη τη Δευτέρα μεθαύριο μου παραδίδεται ο κώδικας πολιτικής δικονομίας, πιστεύουμε ότι θα έχουμε και μία επιτάχυνση στην πολιτική δίκη. Καταβάλλουμε προσπάθειες, αλλά πιστεύω ότι με την προώθηση και των εναλλακτικών μορφών απονομής της θα έχουμε και μια επιτάχυνση στην πολιτική δίκη. Υπουργέ, σχετικά με την κόντρα που υπάρχει αυτή τη στιγμή ανάμεσα στην αστυνομία και στη δικαιοσύνη, καθώς η αστυνομία λέει ότι τους συλλαμβάνει ενώ η δικαιοσύνη τους αφήνει. Δεν υπάρχει καμία κόντρα και με τον κύριο Δένδε έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, εκτός από τη φιλία που έχουμε. Το έργο της αστυνομίας είναι να συλλαμβάνει υπόπτους ή ενόχους, να παρακολουθεί καταδίκους που βρίσκονται έξω κλπ. Το έργο της δικαιοσύνης είναι να δικάζει σύμφωνα με τις αρχές του κράτους δικαίου, να λαμβάνει υπόψη το τεκμήριο αθωότητος και να απονέμει δικαιοσύνη με τα δεδομένα της δικογραφίας. Η ρόλη είναι διακριτή. Συνεπώς δεν υπάρχει καμία κόντρα. Κύριε Υπουργέ, θα υπάρξει πλαίσιο για την δημιουργία ειδικών φυλακών για τους επικίνδυνες εγκληματίες? Ναι, το έχω εξαγγείλει αυτό. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες και όλες οι αναπτυγμένες χώρες έχουν μία φυλακή, η οποία είναι υψίστης ασφαλείας. Δεν βλέπω τον λόγο δηλαδή ότι οι επικίνδυνοι εγκληματίες να μην λαμβάνουμε για αυτούς αυξημένα μέτρα.